Θα μιλήσω ελάχιστα, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης γνωρίζοντας τρία μεγάλα προβλήματα τα οποία επί δεκαετίες ταλάνιζαν και ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Το ένα ήταν το απειρόβλητο της διαφθοράς. Το δεύτερο γνωστό επί δεκαετίες ως αθεράπευτο πρόβλημα ήταν η βραδύτητα της απονομής δικαιοσύνης. Και το τρίτο ήταν η συμφόρηση των φυλακών, η οποία για μια 20ετία φαινόταν και αυτή ότι είναι αθεράπευτη. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς, έχουν γίνει κάποια οφθαλμοφανή βήματα, τα οποία τα γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, παρακολουθώντας κάποιες διώξεις που για πρώτη φορά γίνονται, αλλά καθώς και κάποιες καταβολές σημαντικών ποσών ως εγγυήσεων ή αποζημιώσεων. Σε ό,τι αφορά τη βραδύτητα της απονομής δικαιοσύνης, οι δείκτες έχουν αλλάξει φορά. Βεβαίως δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά πλέον έχουμε μειώσει τον αριθμό των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων σε σημαντικά δικαστήρια. Και σε ό,τι αφορά τη συμφόρηση, βέβαια, μας είναι γνωστό πλέον ότι απολύθηκαν 2.000 άτομα με τη μεταρρύθμιση που έγινε με τον νόμο 4322. Απόλυση ανάλογου αριθμού κρατουμένων είχε να γίνει από την διετία 1993-95. Βέβαια, τελευταία αυτή η μεταρρύθμιση αντιμετώπισε δύο αντεπιχειρήματα, υπομορφή λάσπης μπορώ να πω. Το ένα ήταν ότι καταλήθηκε η ασφάλεια των φυλακών λόγω της κατάργησης των σοβαρευτικών καταστημάτων τρίτου τύπου, πράγμα που αποδείχθηκε αληθές, διότι αυτός ο τύπος καταστημάτων καταργήθηκε, αλλά η περίοδος που πέρασε μάλλον ήταν από τις πιο ασφαλείς στην ιστορία των ελληνικών φυλακών, δεν είχαμε σοβαρές αποδράσεις. Αυτή από την οποία κινδυνεύσαμε να χάσουμε τους περισσότερους έγινε στο Δομοκό, βέβαια, το τούνελ αυτό το οποίο σκάφτηκε, από το οποίο θα μπορούσαν να είχαν βγει πολλοί άνθρωποι. Και βέβαια ήταν και η ιστορία του Ξηρού. Επί μήνες άκουγα ότι οι ανάπηροι βγήκαν επειδή έγινε διάταξη φωτογραφία για τον Ξηρό. Η πραγματικότητα ήταν βέβαια και αποδείχθηκε πλέον ότι βγήκαν 90 περίπου άνθρωποι με σοβαρές αναπηρίες, κρατούμενοι κάτω από κατάλληλες συνθήκες, μέσα στους οποίους ο Ξηρός δεν ήταν. Στην δευτερολογία μου αυτή πρέπει να σας πω ότι όπως φαίνεται πρόδευσα. Προηγουμένως άκουσα από την κυρία Γεννηματά ότι είμαι απόν υπουργός. Στη δεύτερη τοποθέτησή της άκουσα περίπου ότι είμαι παρόν απόν. Το σωστό ήταν το προηγούμενο. Είμαι απολύτως απόν, το Υπουργείο αυτό είναι απολύτως απόν από οποιαδήποτε πράξη παρέμβαση στη δικαιοσύνη και από οποιαδήποτε κατάσταση ανοχής της διαφθοράς. Ευχαριστώ πολύ.